Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό Αγάπη, μεσημέρι. Τι κάνεις, παιδί μου, καλά είσαι? Καλά είμαι, Άκη, καλά είμαι. Γιατί μια κουβέντα είπαμε χθες, μια είδηση δίναμε στον κόσμο και εκείνη την είπαμε λάθος. Το έπιπλο ρυθμό είναι η κλήρωση σήμερα. Δεν θα γίνει τελικά σήμερα. Δεν θα γίνει αύριο. Ναι, πάμε για αύριο. Δεν πειράζει, έχει περισσότερο χρόνο ο κόσμος να στείλει τα μηνύματά του, να διεκδικήσει εδώ τον ωραίο μας τον καθρέφτη. Από το έπιπλο ρυθμός, ένας καθρέφτης Άκη 440 ευρώ αξίας. Εντάξει, ναι, έχω κάνει πρόσφατα για το μαγαζί και είναι ακριβή γιατί είναι δουλειά. Έχει και κορνίζα, έχει και το τζάμι, το κρίσταλο κλπ. Σε φύλλο χρυσού, παρακαλώ. Δηλαδή, να πούμε καταρχάς ότι γράφετε FM, γράφετε έπιπλο ρυθμός, καθρέφτης για να μπείτε στην κλήρωση και το στέλνετε στο 54526. Αύριο επαναλαμβάνουμε κλήρωση. Ωραία. Οπότε έχετε χρόνο να διεκδικήσετε το δώρο αυτό. Δυνατό δώρο. Δυνατό δώρο, ναι. Και με αυτό έτσι μπαίνουμε στην εκπομπή. Σήμερα Πέμπτη. Πόσο του μηνός είχε, έχω χάσει τις μέρες. Έξι. Ωραία, φίλε. Χάσαμε τις μέρες. Ναι. Γιατί τρεις ήταν τη Δευτέρα. Ναι, έξι σήμερα. Προχωράει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Πολλά ζητήματα στο αγωνιστικό, στις προσθήκες παιχτών. Χθες χαμός έγινε το απόγευμα. Καλά, αυτό με την έλευση του ΜΑΚ. Ναι, προκάλεσε, ναι, μια απίστευτη χαμός, κινητοποίηση και ήταν περισσότερο ότι έφυγε αυτή η ζωχάδα. Γιατί, εντάξει, λίγο πολύ το ρεπορτάζ έλεγε ότι ο παίχτης είναι κλεισμένος. Ναι. Απλά, έχοντας τόσες φορές καεί στο γάλα. Ακριβώς. Εχθές κάποια στιγμή φύσηξες και στο γιαούρτι. Και φύσηξες και ξεφύσηξες με ανακούφιση όταν πια... Είδαμε και από τους απεσταλμένους μας εκεί τις πρώτες εικόνες με τον ποδοσφαιριστή. Να είναι το ωραίο Horst. Ήταν ότι αυτός, ο Μακ, ο ίδιος, δήλωνε από το αεροπλάνο. Όχι, από το αεροπλάνο ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία και από εκεί ξεκίνησε το μπαμ. Γιατί ήταν και ο τρόπος του. Και ξέρεις, αυτό άρεσε πολύ και στον κόσμο γιατί ο Μακ έδειξε και με έντονο τρόπο ότι χαίρεται και το περιμένει το να έρθει εδώ. Οπότε έγινε ένας χαμός. Έβλεπα σχόλια στο Facebook, ναι, ναι, στο Pod 24. Για βλέπα στα κείμενα, πήγε μετά εκεί. Δηλαδή, όλο αυτό. Καταρχάς, εντάξει, το πρόσωπο του Μακ σε όλα τα βίντεο και όλες τις φωτογραφίες νομίζω μιλάει από μόνο το έτσι. Αυτό κρατάω εγώ περισσότερο. Το ότι ο Μακ, ως ένας κλασικός οπαδός του ΠΑΟΚ, πανηγύρισε τον ερχομό του παίχτη στην ομάδα. Απλά ο παίχτης ήταν ο ίδιος. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή... Δεν είχες καιρό λίγο να δεις έτσι να θέλει τόσο πολύ να έρθει εδώ και να έχει αυτό το. Ναι. Να το δείχνει, ρε παιδί μου, να παλεύει για να έρθει εδώ και να το καταφέρνει και να έρχεται με αυτό το χαμόγελο που λες τώρα εντάξει το παιδί, είναι πάω κανονικά. Δηλαδή, καλώς ήρθες στην οικογένεια. Ξανά. Άρα, αυτή ήταν η κυρίαρχη είδηση της χθεσινής μέρας, η οποία έδωσε και μία αισιοδοξία ότι και τα υπόλοιπα μεταγραφικά και λοιπά θέματα του ΠΑΟΚ θα μπουν σε μια καινούργια φάση, θα εξελιχθούν ίσως γρηγορότερα, ίσως με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, θα γίνουν οι κινήσεις. Γιατί μπορεί εχθές ο Μάτος να δήλωσε ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Και μέχρι και η καζούρα να μας κάνανε. Ω, κατάλαβα πάλι. Οι πρωταθλητές Ιουλίου είστε κλπ. Το φέρατε το πρωτάθλημα στον πύργο το Λευκό, Ιούλιο μήνα. Αλλά δεν είμαστε ακόμα σίγουροι και εμείς οι ίδιοι, αγάπη μου. Έχουμε τους ενδιασμούς μας κατά πόσο, ναι, αυτό το πράγμα μπορεί να εξελιχθεί όσο θέλουμε. Σίγουρα, ως οπαδοί, έχουμε μια έμφυτη αισιοδοξία ή θέλουμε πιο εύκολα να πιστέψουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά γι' αυτό σου είπα ότι εχθές ο κόσμος το χάρηκε πάρα πολύ, το ότι επέστρεψαν κάποιες σταθερές. Ήταν αυτό το ψυχολογικό ικανοτήτων που χρειαζόταν για να πεις ότι όπα, έγινε αυτό. Και δηλαδή βλέπεις ότι από χθες σαν να αλλάζει λίγο όλο αυτό το κλίμα. Δηλαδή, αν ας πούμε για παράδειγμα, εχθές ήταν η 10η μέρα διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Και είχαμε μια ενημέρωση, ας πούμε, ναι, ναι, ότι δίναμε 20, 30, 40 ναι, κάθε ναι, μέρα. Εχθές, ας πούμε, μπορεί να είχαμε 200. Ναι, ξεκάθαρα. Είναι αυτό το πράγμα. Είναι εκείνη η μέρα που λες ότι τώρα τι γίνεται. Που θα βλέπεις τις ουρές. Και σήμερα το πρωί, ειδικά. Βέβαια. Σήμερα το πρωί. Λέω, πιο άστοχο παράδειγμα δεν θα μπορούσα να βρω, γιατί με τόσες αγωνιστικές τιμωρίες ήθελα να ξέρω τι θα γίνει με τα διαρκείας κατά βγουν. Μα πρώτα για αυτό πρέπει το λόγο, ακόμα πριν βγουν διαρκείας. Δεν μπορεί. Ναι, πριν γίνουν διαρκείας, πριν βγουν, ας πούμε, ανακοινωθούν γενικά διάφορα θέματα για τα διαρκείας, λεπτομέρειες, πρέπει πρώτα να γίνει μια τελετή. Μια τελετή απονομής βραβείου. Ναι. Δηλαδή, παίρνεις το βραβείο σου και το εισιτήριο διαρκείας μαζί. Παίρνεις ένα μετάλλιο. Θα είναι εισιτήριο και δώρο. Ναι, φίλε, είναι για ήρωες. Είναι για τους γενναίους. Μα χάνεις ένα γύρο, ουσιαστικά. Σχεδόν ένα γύρο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η αίσθηση ότι έχεις το διαρκείας και είσαι σπίτι σου και βλέπεις τον αγώνα. Και μάλιστα βλέπεις μια τούμπα, ας πούμε, άδεια. Και να μην ακούγεται αυτό που ακούγονται και οι οδηγίες των προπονητών. Δεν θα έχεις να το θυμάσαι όμως αυτό το πράγμα ότι εγώ εκείνη τη χρονιά είχα πάρει διαρκείας. Σου λέω διαρκείας και δώρο. Κάπως έτσι θα γίνει.
Για τους φίλους που μπήκατε τώρα στην παρέα, είναι μια εκδοχή του ΠΑΟΚ 24, διότι τα βασικά στελέχη μας είναι στην Ολλανδία, είναι στο βασικό πλαίσιο στάδιο της προετοιμασίας μαζί με τον ΠΑΟΚ και παρακολουθούν όλες τις κινήσεις. Επί της ουσίας έχουμε 4 ανθρώπους εκεί που γράφουν και στο ΠΑΟΚ 24 και μπορούν να έχουν μια πιο αποκρισταλωμένη άποψη για το τι συμβαίνει στον καινούριο ΠΑΟΚ τη σεζόν 17-18. 3 οι οποίοι βγαίνουν και στα ραδιόφωνά μας εδώ στον Λίμπερο 107,4 και 4 και μας δίνουν όλες τις λεπτομέρειες. Και νομίζω ότι ο συνδυασμός γραπτού λόγου και προφορικού μέσα από το ραδιόφωνο δίνει την όλη εικόνα της ομάδας. Βέβαια, με κάθε λεπτομέρεια νομίζω. Έτσι, και εικόνα τηλεοπτική ακόμα έχουμε από βιντεάκια που ανεβάζουμε, από όσα ανεβάζει η ΠΑΕ. Εδώ και live κάναμε χθες. Ναι, εννοείται την έλευση του μάτου. Ναι, τα πάντα όλα έχουμε. Και έγινε χαμός. Μα πλάκα, εμείς δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ μου λέει η γυναίκα Μιαλίκη. Έχει ένα θέμα με τα πρόχειρα βιντεάκια. Ναι. Δεν τα γουστάρει και πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λέει, άμα είναι να κάνεις κάτι κάτω επαγγελματικά. Και τις εξηγώ εγώ, ότι έχει εξελιχθεί τόσο πολύ το πράγμα που όλη η ιστορία είναι το τώρα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε ιδιαίτερα η αισθητική του βίντεο, ούτε αν θα ακούγονται από μέσα και διάφορες φωνές, ή αν θα είναι ο Κόλκας και από μπροστά είναι και ο Ζαΐρης στο πλάνο. Ίσα-ίσα το γουστάρω. Αρκεί να έρχονται παίχτες. Το να τρέμει λίγο το χέρι εκεί που βγάζει το βίντεο. Αρκεί να έρχονται παίχτες, καταλαβες. Αρκεί να έχω αποτέλεσμα. Να τραβήξω ένα βίντεο, γιατί έχω να σου δώσω μια τέτοια είδηση ότι είναι ο αγαπημένος μου παίχτης και η εγγύηση ότι θα πάει καλά το πράγμα εκεί, να το κάνω, ρε φίλε, ακόμα και αν είναι κουνημένο. Τώρα... Αν και για να προσθέσω και κάτι που το είπα σαν επιχείρημα στην Αλίκη, τα καλύτερα βίντεο είναι τα sex tape, δεν είναι οι επαγγελματικές δουλειές. Έχει και ο εραστεχνισμός, μα το λέει και η φράση. Η λέξη είναι σύνθετη. Εραστές της τέχνης. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, σωστό, αγαπάμε την τέχνη. Το εραστεχνικό έχει μια άλλη ομορφιά. Λοιπόν, οπότε χθες έγινε χαμός με το βίντεο και το έδειχνα στην Αλίκη και μου έλεγα απορώ πώς μπήκαν τόσοι να το δουν. Ρε Αλίκη, ήρθε ο Μακ. Πλάκα με κάνεις. Έπρεπε να της πεις, Αλίκη, αλλού είναι το νόημα. Δεν είναι το νόημα στο βίντεο αυτό καθ' αυτό. Το νόημα είναι στο Μακ που είναι εκεί, τα βλέπουμε όλα αυτά. Εντάξει, όχι, ήταν το live, νομίζω ήταν. Τι να. Χαμός γινόταν. Ναι, ναι. Και μετά, δεν κόλλησε. Βέβαια, καλό και αυτό. Και μετά όλα τα παράλληλα με την έλευση του Μακ. Ναι. Το πώς το λάβανε αυτό οι συμπαίκτες του, το πώς μίλησε αυτός με τους συμπαίκτες που σίγουρα τους δένουν πολλά. Η πρώτη παρουσία στην προπόνηση, το καλωσόρισμα, η αγκαλιά. Κάτσε να σου πω κάτι. Έχει μπει και η ΠΑΕ στο κλίμα. Είδες δηλαδή αυτό που στην αρχή έβγαλε τον παίχτη που είναι με τη σκιά. Ναι. Που δεν φαίνεται και πολύ. Ποιο έρχεται. Ναι. Έλα, τι κάνει μια ως τα κεραμίδια. Το πήγαιναν και αυτοί βήμα-βήμα. Ένα-ένα τα βήματα του Μακ ήρθε. Όχι, τον περιμένουμε. Έρχεται. Να πούμε και γι' αυτό, γιατί πάντα κάνουμε σκληρή κριτική ότι σε αυτά τα θέματα η ΠΑΕ έχει ξεφύγει. Ναι. Τα social media είναι απίστευτη δουλειά απίστευτα που γίνεται. Και νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον είναι συγκρίσιμα. Μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλο σύλλογο. Μα δεν είναι τυχαίο ότι έχει πάρει τόσα βραβεία για όλο αυτό που κάνει. Για όλο το κομμάτι media πλέον. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ. Για τη δουλειά που γίνεται. Δεν είναι τυχαίο. Τώρα, αν στα ραδιόφωνα πουλάει το να κράξουμε, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να γίνει ας πούμε, και ένα λάθος και να λέει ο άλλος εκεί στην ΠΑΕ, γιατί γράψατε Παναθηναϊκός ενώ παίζουμε με το ΤΑΔΕ. Εντάξει, αν νομίζετε ότι εμείς μόνο είμαστε αλάνθαστοι και οι άλλοι κάνουν λάθη και είναι απαράδεκτο να κάνουν λάθη γιατί εμείς είμαστε αλάνθαστοι, εμείς πρώτοι σας λέμε ότι και καγκουριές έχουμε κάνει και λάθη έχουμε κάνει. Όλα αυτά όταν ανεβάζεις συνεχώς κείμενα, όταν γράφεις live σε πραγματικό χρόνο το τι συμβαίνει και θες άμεσα στην εποχή του ίντερνετ να ενημερώσεις τον κόσμο, αυτά προκύπτουν, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει εφάμιλα των ευρωπαϊκών κλαμπ social media. Ναι. Και το site πως είναι στημένο, πως είναι δομημένο και τι ενημέρωση δίνει ανά πάσα στιγμή για το τι συμβαίνει. Εντάξει, όταν δουλεύεις θα κάνεις λάθη. Δηλαδή, και εμείς εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, έχει τύχει αυτό που λες σε ένα μάτς, νομίζω όντως με τον Παναθηναϊκό ήταν, που είχαν γράψει κάτι άλλο, ή μία φορά νομίζω με γκόλ είχε γίνει λάθος. Και εμείς το σχολιάσαμε εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά λες, εντάξει, τι λέει, ας πούμε, δεν μου έχει τύχει εμένα. Ναι. Πόσες φορές μας έχει τύχει σε όλους μας. Δηλαδή, εντάξει, αλίμονο. Αλλά το. Προχθές, ξέρεις τι διάβαζε, είχε υποστάρει η Χριστίνα Μπατσίλα μία είδηση που είχε γραφτεί σε ένα site, ας μην πούμε τώρα ποιο, όπου ήταν μία είδηση για τον ΠΑΟΚ και η κατηγορία έλεγε αγροτικά.
και σχολιάζαμε, λέμε, πω πω φαντάζεσαι αυτό να συνέβαινε το λάθος σε κάνα άρθρο του Άρη για τον Άρη. Σε λάθος ομάδα έγινε αυτό το λάθος. θα τους κρεμούσανε κουδούνια, έτσι, που εντάξει τώρα, λάθος ρε παιδί μου, έγινε μια κατηγορία λάθος. Γιατί λέει Χριστίνα, μόνο εμένα λέτε για τις κατηγορίες, ότι δεν βάζω τις σωστές κατηγορίες. Εδώ... Μετά θα είχαμε άλλους ειρνισμούς, δεν θα φταίγαμε εμείς δηλαδή για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, καταλαβαίνεις ότι συμβαίνουν αυτά. Και φυσικά, λοιπόν, πέρα από τον ΜΑΚ, χθες έγινε, όχι χαμός, προσθέθηκε ένα ακόμη όνομα στη λίστα των τερματοφυλάκων, αυτού του Ντένις Μπόικο, ο Μπόικο ο οποίος από πέρσι έχει παίξει για τον ΠΑΟΚ. Και επίσης ο Τζόα, ο οποίος ζήτησε παραπάνω χρήματα αυτή τη φορά. Μήπως πήγανε περισσότεροι καλεσμένοι στο γάμο ή είχε κανένα θέμα με την ορχήστρα, ζήτησαν και άλλα λεφτά. Γάμο στην Ίμπιζα, δηλαδή προφανώς και θα ξεφύγει από το μπάτζετ. Τι να κάνει ο άνθρωπος, στην Ίμπιζα είναι, δεν είναι. Λέω, μήπως παίζανε τα χάλκινα της γουμένισσας και ζήτησαν παραπάνω λεφτά ή δεν είχε πολύ χαρτούρα και έπρεπε να βάλει αυτός, οπότε το ζήτησε από το συμβόλαιο. Πολλά μπορεί να έγιναν. Πολλά μπορεί να έγιναν. Μπορείς να τον κατηγορήσεις και αυτόν. Τι γάμο να τον κάνει ο άνθρωπος. Καταρχήν είναι αυτό που σου έλεγα χθες, αφήσω με το γάμο να πάμε για πουρνάρια πρώτον. Α, μπράβο. Και επίσης στον ΠΑΟΚ ισχύει και το μάθανε ότι αυτό και πλακώσανε και οι γύφτοι. Η φράση αυτή δηλαδή, στον ΠΑΟΚ ταιριάζει γάτι, το συζητάω. Έτσι, μάθανε ότι τα μοιράζουμε. Και εννοείται ρε φίλε, ο Τσόα είμαι. Και σου λέει, δεν θα ζητήσω, μετά από τόσες ημέρες αναμονής, γιατί να μην ζητήσω και παραπάνω λεφτά. Αφού τραυματίστηκε ο Γλύκος, θα λείψει 8 μήνες. Έτσι και, μπορεί να ζητάει παραπάνω λεφτά γιατί σου λέει ρε παιδιά, εγώ θέλω παραπάνω λεφτά γιατί σε λίγο καιρό θα γίνει καλά ο Γλύκος και πάλι αυτός θα παίζει. Πώς θα πληρωθώ εγώ την ψυχική οδύνη για αυτό το πράγμα, κατάλαβες. Ναι, παίζει και αυτό. Αφού τώρα είναι μια σημαντική παράμετρο. Αφήστε τα μπαλαμούτια. Με θέλετε μέχρι να γίνει καλά ο Γλύκος. Αφού ό,τι και να γίνει στον ΠΑΟΚ ο Γλύκος παίζει. Ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης. Το δικό μας το παιδί. Που τον λέμε Παναγιώτη γιατί είναι το δικό μας το παιδί. Εννοείται. Εγώ όσο του πηγαίνετε κόντρα τόσο πιο πολύ θα τον αγαπάω και θα τον θαυμάζω και θα τον αβαντάρω. Δεν τον έχω δει ποτέ. Μια φορά κάναμε εκδήλωση στην Ρέμβη που ναι, κάναμε ναι. Αυτό την μπύρα. Ναι, να πιούμε μια μπύρα με τους ακροατές. Και μετά μας το είπανε τα κορίτσια στην ναι, πόρτα ότι είχε έρθει, λέει, ο Παναγιώτης Γλύκος να πιει καφέ ναι. Και με το που του είπαν ότι είναι μέσα του ΠΑΟΚ 24, ναι, σκέψου τώρα, από το φόβο του μην το συνδυάσει κανείς και μην πει κανείς κάτι. Ναι, ναι. Όπου φύγει ναι, το παιδί. Ναι. Σου κάνει εντύπωση, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Πραγματικά. Θα ήθελα να το αλλάξω, ρε αγάπη, να μην ισχύει αυτό, ναι, αλλά δεν μπορώ. Αυτό, ξέρεις δεν κάτι, μπορούμε. Είμαι μόνος μέσα στο αμάξι και πηγαίνω από τη Χάνθ στο... Στην πλατεία Αριστοτέλους. Ναι. Και όλα τα αυτοκίνητα έρχονται ανάποδα. Ακριβώς. Όλα. Και είμαι μόνο εγώ προς τα εκεί. Μπορώ να τους πείσω όχι. Ότι αυτοί όλοι είναι ανάποδα. Όχι. Δεν μπορείς. Με δηλαδή δύναμη. Τι να τους πω, ότι αναντάμπαμπαντάμ αυτός ο δρόμος πήγαινε έτσι. Άντε κάποτε ήταν και διπλός. Αλλά ο μονόδρομος είναι προς την Αριστοτέλους. Αφού είναι όλοι. Δεν είναι το 70%, το 80%. Κατάλαβες. Δεν μπορείς. Άρα λέω, παιδιά, εντάξει. Αφού κάποια πράγματα αγαπάτε να τα μισείτε. Ακριβώς. Είστε ελεύθεροι. Αλλά εγώ το έχω ξεπεράσει προπολού αυτό το στάδιο. Και αν θέλετε κάποια στιγμή να μιλάμε και ποδοσφαιρικά, θέλετε να δούμε αριθμούς, θέλετε να δούμε συμμετοχές, να δούμε αυτό που περικλεί, αυτό που λέμε απόδοση. Όχι, πάλι δεν θα βγάλεις άκρη. Και με αριθμούς να μιλήσεις, πάλι δεν θα βγάλεις. Δεν θα βγάλεις άκρη, γιατί κάποιοι θα βγουν να σου λένε, αλλά είναι σχετικά. Σου έχω έτοιμη την απάντηση, μου την έχουν πει πολλοί. Ότι επίτηδες τον βάζουν να παίξει και δεν αφήνουν να φανούν οι άλλοι. Και φαίνεται καλός αυτός. Αυτή είναι η απάντηση. Τι μας κρύβουν. Ναι. Δείτε τι μας κρύβουν. Μα αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή δεν θα βγάλεις άκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλεις άκρη. Εντάξει. Από τη μία είναι όλοι πολύ ικανοί να δημιουργήσουν ένα κάρο μηχανογραφίες εκεί μέσα και να βαντάρουν μόνο αυτούς που θέλουν και να μην παίζουν αυτοί που πρέπει. Από την άλλη, οι ίδιοι είναι τόσο ανίκανοι που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ρε, άμα ήταν τόσο ικανοί να τα κάνουν αυτά που λέτε, δεν θα κλείναν τους παίκτες την ώρα τους. Είναι σαν αυτό που λέγαμε χθες για τους Έλληνες παίκτες. Δεν είναι καλοί και γιατί δεν παίζουν Έλληνες που νιώθουν, ΠΑΟΚ νιώθουν και στο ίδιο λεπτό οι Έλληνες είναι λίγοι. Ναι. Δεν μπορούν οι Έλληνες. Νομίζω ότι κανείς δεν στεναχωρέθηκε και για όλες αυτές τις απομακρύνσεις των τελευταίων ημερών. Ελάχιστη. Ούτε και εγώ μπορώ να σου πω με την έννοια ότι. Κάτι, τώρα μιλάς για τον Χαρίση, τον Γκίτσιου, για αυτές ναι. τις αποχωρήσεις. Ναι, αυτές τις παραχωρήσεις. Ναι, για τους δανεισμούς βασικά. Και δανεισμούς ναι. κλπ. Εντάξει. Πιο πολύ με ενόχλησε το ότι ξαναστείνεται από την αρχή. Όχι ποιες επιλογές θα γίνουν. Θέλω κάποια στιγμή κάποιος να καταλήξει, ρε παιδί μου, και να πει έτσι θέλουμε να πάμε. Ναι. Δηλαδή, ούτε με τον Σάντος συμφωνούσα εγώ. Με το ότι ας πούμε δεν έπαιζε ο Κλάους τότε.
το ότι η ομάδα βασιζόταν πάρα πολύ σε αυτούς που λέγαμε γερόλικους έμπειρους που ήταν έτσι κολοπετσωμένοι και ξέρανε πώς να παίρνουν αποτελέσματα. Κοίτα. Ή με το μικρό ρόστερ. Το... Δεν συμφωνούσα. Αλλά έλεγα, είναι μια στρατηγική. Πολύ μεθοδική, με πίστη σε ένα πλάνο. Εγώ αυτό εκτιμώ. Όχι αν αυτό το σύστημα και το πλάνο και η νοοτροπία ταιριάζει με τα δικά μου θέλω. Ναι. Αν υπάρχει συνέπεια. Κοίτα, στην εκτέλεσή του. Εγώ στις αποδεσμεύσεις αυτό βρήκα. Μια ασυνέπεια στο τι στήσαμε πριν από 1-2 χρόνια και πώς ξαφνικά αυτό άλλαξε. Απ' την άλλη, από το να τους έχεις εδώ, να είσαι σίγουρος ότι στις θέσεις τους υπάρχουν άλλοι παίκτες που εσύ για τους χύψη λόγους αγωνιστικούς τους θεωρείς καλύτερους. Αλλά να τους έχεις αυτούς εδώ ανενεργούς όπως είχε τύχει πέρσι ή στο περιθώριο ή να μην παίζουν ή να προπονούνται ατομικά, προτιμότερο να τους δώσεις δανεικούς να παίξουν κι αυτοί. Και μετά να κάνεις ξανά μια αξιολόγηση για να δεις τι και πώς. Δηλαδή, προτιμότερο αυτό που γίνεται φέτος, που δόθηκαν από την αρχή και από νωρίς. Αυτό που είπες τώρα, αν μου το πουν στη συνέντευξη που θα κάνουν, θα το δεχτώ 100%. Νομίζω ότι αυτό είναι το σκεπτικό. Δηλαδή, δεν έχει νόημα, δεν έχει κάποια άλλη λογική. Ναι. Και γι' αυτό σου λέω ότι ίσως είναι καλύτερο που έγινε και νωρίς φέτος, παρά αυτό να συντηρηθεί. Και κανείς δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί για αυτό που έγινε. Ακριβώς. Διότι η μεγάλη αντίδραση κόσμου του ΠΑΟΚ είναι ότι με αυτούς δεν πας πουθενά. Ναι. Επειδή τι, ουδής προφήτης στον τόπο του. Εγώ, ακόμα και να το πιστεύω μέσα μου ότι με το Χαρίση δεν κάνω τη διαφορά, θα λέω το αντίθετο πάντα. Ναι. Και το Χαρίση θα τον έχω Θεό και θα τους πουλάω τρέλα. Ποιος, ο Χαρίσης, ο καλύτερος, όπως το έχω ακούσει να λέγεται για παίχτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ενώ τους ξέρω ότι δεν... Μου πουλάνε, ας πούμε, το Φίκη για μεταξύ του και το Κορδέλα. Και λέω, καλά να πάθω, γιατί έχουν επικοινωνιακή πολιτική. Γιατί δίνουν τέτοια υπεραξία στους παίχτες τους, που μετά ή τους πουλάνε, ή τους δανείζουν με ανταλλάγματα αυτά που όλοι ξέρουμε σε άλλες ομάδες, ή το κάνουν, δεν το κάνουν. Φαίνεται ότι εμείς αυτοί είναι σπουδαίοι, αλλά τους δώσαμε για να πάρουμε καλύτερους. Ποτέ δεν θα πούν, άντε ρε, τον αφήσαμε γιατί είναι γατάκι. Αυτές οι φράσεις οι υποτιμητικές, μόνο εδώ. Μα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στην ΑΕΚ Μπακασέτας. Μάνταλος. Άκου τώρα. Μα είναι παιδιά, δηλαδή ο Πέλκας έχει καλύτερα νούμερα από αυτούς. Πες μου έναν εδώ πέρα που θα πεις για τον Πέλκα αυτά που λένε εκεί για τον Μάνταλο και τον Μπακασέτα. Έναν. Για ποιον λόγο ο Πέλκας δεν παίζει στην εθνική. Μα γιατί ο ΠΑΟΚ δεν τον ανέδειξε για να μπορέσει να σταθεί εκεί. Το κλίμα ΠΑΟΚ. Αυτό, γενικά ο οργανισμός, αυτό που λέει ο Πρόεδρος και ο Σταύρος. Όλοι από εδώ. Εμείς οι ίδιοι απαξιώνουμε αυτά τα παιδιά. Και την ίδια ώρα βλέπεις, σου λέω, Μάνταλος, Μπακασέτας, χωρίς να λέμε ότι δεν αξίζουν. Αλλά τι νούμερα έχει ο Πέλκας και τι νούμερα έχουν αντίστοιχα αυτοί. Εντάξει. Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό θέλει μια θετική ενέργεια, μια αύρα, μια αγάπη. Νομίζω ότι ο ΜΑΚ ήδη την έδωσε. Μια-δυο μεταγραφές που μπορεί να μας ευνηδιάσουν κιόλας. Και έχω στο μυαλό μου και έχω κάτι. Δηλαδή, πιάνω λίγο vibes από κουβέντες ότι ήδη δρομολογούνται. Θέλω, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που να μας ανακοινωθεί μία μεταγραφή και να πει ο Κόλκας, ευνηδιάστηκα. Ναι, και να μην έχουμε ιδέα. Δεν πήρα χαμπάρι. Τι παίζουνε. Ρε τους άτιμους, τι κάνανε. Κόλπο γκρόσο. Είναι αυτό που έλεγες. Το θέλω, ρε φίλε. Να μην γραφτεί πουθενά και να σκάσει έτσι. Δεν με πειράζει αν γραφτεί. Απλά αν γραφτεί στεναχωριέμαι γιατί μειώνονται οι πιθανότητες να γίνει. Ναι. Ό,τι γράφετε, παιδιά, μειώνονται οι πιθανότητες να γίνει. Γι' αυτό και μην μεταθέτετε και στους δημοσιογράφους αυτήν την πρεμούρα. Πείτε μας. Μην τη μεταφέρετε, γιατί και αυτοί γίνονται πιεστικοί. Ή βγαίνει μέσα από την ομάδα κάτι, γιατί σου λέει εκνευρισμός, δεν ανακοινώνεται τίποτα. Κάτσε να αφήσουμε κάτι να εννοηθεί. Όσο αφήνεις να εννοηθεί, μειώνονται οι πιθανότητες. Ή μπαίνουν κι άλλοι στο κόλπο, ή ανεβαίνουν οι απαιτήσεις. Αυτά τα οτσοϊκά που περιέγραψες πριν. Ναι. Καλά, νομίζω είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που γίνεται με τον Οτσοϊκά τόσες εβδομάδες. Αλλά ξέρεις, στην εποχή που ζούμε, που είναι τόσα πολλά πλέον τα μέσα και γενικά οι πηγές. Δηλαδή, ένας π.χ. μάνατζερ, άτομο που έχει εμπλοκή στην κάθε υπόθεση. Κάποιος θα μιλήσει, θα μαθευτεί και από εκεί και πέρα τελείως. Δηλαδή, ξεκινάει αυτό το ντόμινο μέχρι είτε να κλείσει θετικά είτε αρνητικά ένας παίκτης, θα ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα. Να γράφουμε, όχι κοντρακείμενα. Δηλαδή μπαίνει στο τρυπάκι, δεν μπορεί μετά να ξεφύγει από αυτό. Ναι. Λοιπόν, θα μπορούσε κάποιο να το χαρακτηρίσει και διαστροφικό ότι μισή ώρα πριν ήμουνα στα στούντιο του Μήνυμα και μιλούσαμε για μουσικές, τραγούδια κλπ. Και τώρα ξαφνικά με αγάπη παρτενέρ λέμε εδώ περί του ΠΑΟΚ. Αλλά μεγάλες μας αγάπες και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ και η μουσική. Σήμερα θα είμαι με αγάπη, αύριο
Αγάπη, γιατί ήδη έχει βάρει καμιά βαρδιά. Και σήμερα έχω βάλει. Και σήμερα έχω βάλει. Κάνει τριάδα. Και σήμερα. Καλά, κάθε μέρα, ναι, δεν είναι. Δεν είναι θέμα. Θα πάρει καμιά εβδομάδα άδεια και θα τη βγει ξινή. Θα πρέπει να δουλέψει για 2-3 ακόμα μέχρι να έρθει η ώρα τη να πάρει άδεια. Δεν είναι θέμα. Μέχρι τώρα, αυτή την εβδομάδα ειδικά ρεπό δεν έχουμε. Αλλά εντάξει, καλά είναι. Δεν πειράζει. Εμένα καμιά φορά με λένε Bugs Bunny. Γιατί ο Bugs Bunny είχε αυτόν τον τύπο στο παιδικό με το μουστάκι και το καπέλο το μεγάλο που τον κορόιδευε. Τον κορόιδευε και ο Bugs Bunny τι έκανε. Ήθελε να πάει στο Λούνα Πάρκ ο τύπος. Ναι. Πήγαινε ο Bugs Bunny, έκανε την τύπησα που του κόβει το εισιτήριο. Έκανε τη γυναίκα. Έμπαινε μέσα ο τύπος με το καπέλο, πήγαινε μετά. Αυτός του δίνε το όπλο να βαρέσει σκοποβολή. Ήταν σε όλες τις θέσεις. Ήταν μόνο Bugs Bunny. Είχε ένα ολόκληρο Luna Park και αντί να έχει καμιά δεκαριά εργαζόμενους, έφευγε και πήγαινε αυτός. Και στην επόμενη και στην επόμενη. Οπότε είμαστε για πολλούς ρόλους. Ναι. Εντάξει, εντάξει. Προετοιμασία είναι. Πλάκα κάνεις. Εννοείται. Αυτά τα παιδιά μας είναι εκεί και κάνουν άλλη δουλειά. Λοιπόν, καθυστερήσαμε το διάλειμμα. Θα έχουμε σύνδεση και με Ολλανδία. Ναι, θα δούμε ποιο είναι εκεί πιο διαθέσιμο. Είχε ρεπό σήμερα. Τώρα το πρωί ήταν άνετο. Εντάξει, άρα θα πίνουν καφεδάκι και θα μας πούν τα χθεσινά. Ναι. Και ό,τι άλλο προκύψει από ρεπορτάζ και σε άλλα αθλήματα θα τα μεταφέρουμε. Εδώ είναι τα παιδιά μας όλα και δουλεύουν σκληρά. Διάλειμμα και η συνέχεια σε λίγο. Επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ σε διαδικασία να δούμε ποιον θα βγάλουμε μάλλον αρχικά από Ολλανδία. Είχαμε βάλει μια σειρά λίγο σε σχέση με το τι έγινε χτες. Σήμερα επειδή υπήρχε ρεπό πρωινό δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από το αγωνιστικό κομμάτι. Έχουμε όμως αυτό που λέμε έτσι ανακεφαλαίωση όλων των χθεσινών για το ποδόσφαιρο λέω τώρα. Έχουμε stand-by και τα υπόλοιπα παιδιά. Αν προκύψει κάτι σε άλλο άθλημα θα το πούμε, αλλά κυρίως η καρδιά έτσι χτυπάει στην Ολλανδία. Άκη, έστειλε στο chat ποιον θα βγάλουμε από Ολλανδία και απαντάει ο Γιάννης Παρασκευαίδης. Έτσι όπως έχω καεί από τον ήλιο, μοιάζω για Ολλανδός αν θέλεις. Ειδικά Γιάννη μου εσύ, αν έχεις κάτι ενδιαφέρον να μας πεις για τα λεγόμενα άλλα αθλήματα που τα παρακολουθείς πολύ επισταμένα, να μας στείλεις ένα μήνυμα και να σε βγάλουμε κατευθείαν. Να μας πεις κιόλας, να σας στείλω μήνυμα έτσι, να μας στείλεις μήνυμα, δεν ξέρω αν το πιάσεις το υπονοούμενο. Να μας πεις κιόλας την άποψή σου για το πώς ρολάρει ο σταθμός, διότι να ξέρεις ο Γιάννης είναι ο πιο φανατικός ακροατής του ραδιοφώνου. Εδώ Σαββατοκύριακο έχω στηρίζει και μου στέλνει μηνύματα στην εκπομπή τα πρωινά. Ναι. Την Κυριακή τον αποθέωσα. Μου είπε, δηλαδή ήταν έτοιμος. Πώς θα πας εσύ με τον Σταμάτη? Ωραία είναι, Άκη, είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί αυτός, να ξέρεις, δείχνει στην αρχή έτσι λίγο μπουρτάρ. Σε ψαρώνει λίγο στην αρχή, είναι και η φωνή τέτοια. Είναι, μου λέει, εντάξει, είναι και το πρωινό λίγο, εγώ με το πρωινό δεν τα πάω πολύ καλά. Μια χαρά είναι. Αλλά ναι, είναι πολύ καλά. Ξέρεις τι, έχει τόσα πράγματα επικαιρότητα. Ναι, ναι. Που, εντάξει, είναι τρίωρο και ξέρεις, θεωρητικά λες πω από τρίωρο, αλλά περνάει πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα βγάζουμε και από Ολλανδία, λίγο Άρη. Δηλαδή περνάει η ώρα, δεν είναι θέμα. Και επειδή μερικοί λένε, τώρα οι άλλοι είναι στην παραλία και εμείς κάνουμε κουμπί, να ξέρεις, ειδικά για Σάββατο, εγώ δεν ζηλεύω κανέναν που την κάνει Σάββατο. Κοίτα, την προηγούμενη Κυριακή έφυγα εγώ. Τελειώσαμε 2:30 έφυγα. Εντάξει, και τους βρήκες όλους ανάποδα. Δηλαδή ήδη είχε τελειώσει το πήγαινε προς τα εκεί, ήταν άλλη δρόμη. Εγώ πήγα 20 λεπτά, κάναμε 25 λεπτά. Πήγαμε εδώ μπροστά φυσικά, εντάξει, δεν πήγαμε δεύτερο πόδι. Αλλά κανονικά δεν έχω θέμα. Εγώ πηγαίνω και για μπάνιο. Έχουμε και πισίνες τώρα, εντάξει, έχει λύσει εδώ πέρα. Πάντα η επιστροφή είναι το θέμα που και να πηγαίνεις. Καλό είναι να πηγαίνεις ανάποδα με αυτούς. Ναι, δηλαδή ναι, να φροντίσεις όταν ο πολύ ο κόσμος. Εντάξει, το αυτούς τώρα δεν λέω υποτιμητικά. Εντάξει, όλος ο κόσμος έχει δουλειές. Αλλά είμαστε προβλέψιμοι στο πότε φεύγουμε και το πότε γυρνάμε. Κοίτα. Αν μπορείς να το αποφύγεις και να πας ανάποδα. Αυτό ναι. Ναι, ναι. Η δική μας η ώρα βολεύει. Κυριακή απόγευμα. Μην ξεκινήσεις να έρθεις, ρε φίλε. Ή να έρθεις πολύ αργά. Ή να ξεκινήσεις το πρωί της άλλης μέρας. Που και το πρωί πάλι έχει κίνηση, αλλά πολύ ελεγχόμενη όσον αφορά την επιστροφή από Χαλκιδική. Μην το κάνει τζάμπα. Δηλαδή, μην ξεκινήσει 11 η ώρα Σαββάτου. Μετά σε φταίνε όλοι, ας πούμε, ότι και δεν κάνουν έργα και τι τα θέλαν αυτά και μποτιλιαρίζονται. Ναι, ρε φίλε. Γιατί 30.000 αυτοκίνητα μπορεί να θέλουν την ίδια ώρα να πάνε στη Χαλκιδική. Δεν γίνεται. Μα ξέρεις τι. Εντάξει, okay, και βρίσκει και την κίνηση. Εγώ σου λέω, βρίσκει, κολλά την κίνηση. Κάνε λίγο απομονή και τι θα γίνει, δεν θα φτάσει. Θα το χάσει το μάγκερ, δεν θα το χάσει. Μία ώρα, θα φας μία ώρα, εντάξει. Αν ταλαιπωρηθεί, κυρίως φταίς εσύ. Ναι, μα το ότι η Χαλκιδική δεν έχει αυτόν τον δρόμο να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα όλους αυτούς που θέλουν να πάνε, αυτό το ξέρουμε. Αυτό το ξέρουμε χρόνια. Άμα θες να βρει χειμώνα.
που δεν τελειώνουν τα έργα για να είσαι έτοιμος το καλοκαίρι εσύ να πας. Από τη στιγμή που η κατάσταση είναι αυτή, τι μου να μου πεις 11 η ώρα το πρωί. Ναι. Ότι μποτιλιαρίστηκες, αφού ρε φίλε, μετά ακριβώς από το αεροδρόμιο, οι τρεις λωρίδες γίνονται δύο. Ναι. Αμέσως μειώνεται το 1 τρίτο. Και εσύ ήδη έχει ξεκινήσει από τη διασταύρωση. Είναι δεδομένα τα σημεία που υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, κυρίως είναι εκεί στην καρδία, πάντα στην ανηφόρα. Πριν την ανηφόρα, σου λέω, ο λόγος δεν είναι καλή ανηφόρα. Ναι, ξεκινάει βασικά η σκηνή. Είναι επειδή στενεύει ο δρόμος. Γίνονται δύο λωρίδες. Ένα, το στάνταρ κομμάτι στην ποτίδεα, σε εκείνο το σημείο στη γέφυρα. Στην νικήτη, για να πας για δεύτερο πόδι, δηλαδή είναι σταθερά σημεία. Και μετά αρχίζουν αυτές οι συζητήσεις. Κοίτα το να μπει και από την λωρίδα από την δεξιά. Ρε παιδιά, 20 χρόνια αυτά ακούω και αυτά συζητάμε. Δηλαδή, έλεος. Και, όχι, και όχι, εγώ θα τον σταματήσω, θα πάω λίγο πιο δεξιά αυτό, για να γίνονται και μανούρες. Ναι, γίνονται και μανούρες. Ξεκάθαρα. Εγώ πολλές φορές μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και με αγροκοιτάει. Μην τυχόν, μην το κλείσεις, άστον, ό,τι θέλεις κάνει. Είναι ακριβώς. Και τρελαίνομαι εγώ. Είναι ακριβώς. Όχι, εγώ είμαι την αλήκη, να ξέρεις. Αυτό δεν θέλω να ασχοληθώ. Κάντο, τι εντάξει, και τι θα κερδίσει, τι θα σε κερδίσει ο άλλος. Και... Ναι, αλλά τόσα χρόνια αυτό συζητάμε, μα, ρε φίλε. Και μετά, αν έχει παρακάτω τίποτα αστυνομικούς και τους γράφουν αυτούς. Ενοχλούνται και όλα. Ναι, παιδιά, εντάξει τώρα. Μια φορά μπήκαμε στη λωρίδα και λοιπά. Ναι, ρε φίλε, μια φορά εσύ, μια φορά ο άλλο, μια φορά ο παράλληλο. Όλοι από μια φορά, άμα μπούμε στη λωρίδα, δεν θα υπάρχει άλλη. Μου θυμίζει τώρα, μου θυμίζει ο Ραφαήλ, προχθές όταν γυρνούσα, έστειλα φωτογραφίες στη News Feed. Είχε γίνει ατύχημα στο μια καραμπόλα. Ναι, ναι, ναι. Την είδε. Εκεί, νομίζω, στην καρδία. Και αντί να έχει πρόβλημα εκείνο το ρεύμα προς Χαλκιδική, είχε το δικό μας το γυρισμού. Γιατί όλοι κοιτούσαν την απέναντι πλευρά. Σταματούσαν απίστευτο. Να δουν. Ναι, αυτό. Και ξέρεις τι, πολλές φορές σταματάνε να δουν και προκαλείται ατύχημα και από εκείνο το ρεύμα. Ναι, μα κοιτάνε όλοι στην άλλη πλευρά. Ναι. Λογικό. Είναι λογικό και επόμενο ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Είναι, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια στιγμή που θα σταματήσουμε να το βλέπουμε αυτό? Εγώ πιστεύω όχι. Δεν ξέρω. Είναι στο DNA μας. Αναρωτιέμαι τώρα και αν και αυτή η συζήτηση που κάνουμε έχει κανένα νόημα. Και όσον αφορά το αν μας ακούει κάποιος και όντως αλλάξει λίγο κάτι από τη συμπεριφορά του, και μα, ακόμα και τη δική μας συμπεριφορά, και εμείς τα ίδια κάνουμε. Ναι, αυτό. Δεν... Κοίτα, εγώ τώρα είμαι στη διαδικασία να πάρω αμάξι. Το δίπλωμα. Δηλαδή, κοντεύω να φτάσω στο τέλος να το πάρω. Μου λένε όλοι ότι αυτό τα λέω τώρα επειδή δεν έχω ακόμα αμάξι. Γιατί αν έχω, θα μπω κι εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Οι νέες οδηγοί. Τώρα είμαι πολύ χαλαρή. Το θέτω έτσι, σε θηλυκό. Οι νέες οδηγοί έχουν άλλα καλά και άλλα κουσούρια. Γιατί ξέρεις κάτι. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις αυτοκίνητο και να τρέχεις σε δρόμους μεγάλης ταχύτητας, μεγάλης κυκλοφορίας. Δεν είναι αμάν περάσαμε τα τεστ, πήραμε το δίπλωμα και μπορούμε κατευθείαν να βγούμε. Ναι. Έχουν γίνει και θανατηφόρα ατυχήματα και έχουν χάσει νεαρά παιδιά και αγόρια και κορίτσια τη ζωή τους, γιατί νομίζουν ότι έχουν άλλα καλά. Είναι λίγο πιο τυπική στον κοκ, στην τήρηση του κοκ. Ναι, ναι. Αλλά αυτοί οι δρόμοι ειδικά θέλουν και εμπειρία. Έχουν κάτι περίεργες τροφές, κάτι περίεργες κλίσεις. Προσοχή, παιδιά, πάρα πολύ στο δρόμο. Γιατί δεν είναι επεξεγέλας αυτές τις ιστορίες. Πας, ας πούμε, για 20 ώρες ή για μία-δύο μέρες που έχεις περιθώριο, γιατί έχεις πήξει στη δουλειά να ηρεμήσεις και μπορεί, ας πούμε, να συμβεί κάτι που να επηρεάσει όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Ναι. Και όλα αυτά τα λέμε περισσότερο περιμένοντας να δούμε, κάνοντας κατενάτσιο, τι γίνεται με Ολλανδία. Ο Γιάννης, πάντως, να ξέρεις, είναι διαθέσιμος. Ωραία, τον πάρουμε. Οπότε, άμα θέλεις, μπορούμε να βγάλουμε τον Γιάννη. Θα βγάλουμε τώρα. Για 5-6 λεπτά τον Γιάννη τον Παρασκευαϊδή. Και να μπούμε στα ποδοσφαιρικά μετά. Και στη δεύτερη ώρα θα πάμε στα κανονικά μας. Γιατί τα παιδιά τώρα μπορεί να είναι οπουδήποτε, αφού δεν ήταν αγχωμένοι, είτε για να καλύψουν κάποια συνέντευξη, είτε για να δουν τους ποδοσφαιριστές πάνω στην προπόνηση. Δεν υπήρχε πρωινή προπόνηση. Οπότε είναι λίγο πιο χαλαρά. Κάποια συνέντευξη τώρα, γιατί βλέπω. Δεν το διάβασαν καν, κατάλαβες αυτό τώρα. Ναι, λίγο γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Μπορεί να έχει και κάποια συνέντευξη τώρα, γιατί είναι η ώρα. Δηλαδή γύρω στη μία γίνονται συνήθως. Τίποτα, τους έχουμε χαλαρούς, αγάπη μου. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πήγαν τα αφεντικά εκεί και τώρα τι να τα πεις τα αφεντικά. Είδες χθες το βίντεο. Γιατί δεν είσαι απίκο. Είδες στο βίντεο που ανέβασε ο Σταύρος, το story που ήταν μέσα στο σπίτι, στο τεράστιο τραπέζι, όλοι με τα λάπτοπ. Εδώ είμαστε, δουλεύουμε. Εντάξει. Ο Κολκάς, όταν κάθεται μετά από όλη τη δουλειά. Γιατί πρέπει να στείλει τα δικά του κείμενα, να δει πώς είναι τα κείμενα των άλλων κλπ. Και κάποια στιγμή τα κλείνει τα κοιτάπια του, κλείνει το λάπτοπ. Είναι σαν τον παππού που βάζει και τα γυαλιά κάτι και με την παντόφλα στην τηλεόραση να δει λίγο αθλητικά. Απόλαυση είναι. Λοιπόν, τι έχουμε Γιάννη Παρασκευαίδη. Γεια σου, ρε Γιάννη. Καλώ το μεσημέρι. Και στου φίλου ακροδέ, εννοείται. Καλησπέρα, ρε Γιάννη, καλησπέρα. Εδώ σκεφτόμουν να λέω πού να είχαμε λέω προετοιμασία λέω σε όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ φέτος. Ταυτόχρονα. Να κάναμε διακοπές τον Οκτώβριο. Εντάξει. Θα ξεκινήσουν και τα άλλα τμήματα προετοιμασία, απλά είναι άλλου. Και τι να τις κάνουμε τις διακοπές, ρε παιδιά. Καλά, δεν είμαστε έτσι.
Γεμίζουμε τις μέρες μας. Μπράβο, αγάπη. Μπράβο, παιδί μου. Μαθαίνεις. Είδες. Αφού υπάρχει το σάρωθρο να μας δροσίζει, όλα καλά. Καλά, εσύ, Γιάννη. Πήγες κανένα βράδυ, να λύσεις. Χαμπάρι δεν πήρε. Έχω μέρες μας. Εντάξει, τελευταία έχω απουσίες γιατί κάνω διατροφή. Κατάλαβες τι γίνεται. Αύριο και μεθαύριο παίζω. Καλά, ρε φίλε, θα σου κάνουμε μοχίτο χωρίς αλκοόλ, ξέρω εγώ. Τα δοκίμασα το μοχίτο σας, κύριε Άγγι, είναι πολύ ωραία. Αύριο και μεθαύριο παίζω εγώ μουσκι. Άντε σε θέλω, έχω καιρό να πιω κανένα ποτάκι μαζί σου. Να τα πούμε λίγο. Φήμες λένε ότι ο Γιάννης έρχεται στο μαγαζί και δεν το ρωτάνε τι θέλεις να πιεις. Δεν το φέρουν έτοιμο κατευθείαν, μόνος τον βλέπουν. Και αυτό ισχύει. Όπως φήμες λένε ότι δεν έρχεται για μας. Αλλά δεν μας ακολουθεί. Θα το πούμε γι' αυτό. Δεν προλαβαίνω, Γιάννη μου. Είναι δύσκολο να ότι δεν άκουσε. Φήμες λένε ότι δεν έρχεται για μας, διότι το μαθαίνουμε την επόμενη μέρα από τις ειδήσεις. Τέτοιο είναι. Ότι ήταν στο μαγαζί μας. Τέτοιο είναι. Και εμένα θα μου στείλει εγώ μετά το πρώτο, την πρώτη είμαι ώρα, δύο ώρα που έρχεται, είναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ή για να βρει συντροφιά. Καλά τα λέτε. Καλά τα λέτε. Τι έχουμε, Γιάννη. Για πες. Για βάλουμε λίγο στο πλήμα. Πάμε λίγο στα του ερασιτέχνη. Από χτες, βέβαια, συζητιέται πάρα πολύ αυτή η απόφαση που βγήκε στο Βόλεϊ για την τιμωρία του Ολυμπιακού και για τα όσα έγιναν στο πέμπτο τελικό με τον ΠΑΟ. Θυμίζω το παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟ κλείδωσε το πρωτάθλημα, έκανε το break, το break, το break. Ναι, ναι. Είμαστε ο break. Σωστοί. Ναι, ναι. Ναι. Θυμάστε όλοι τότε ότι μετά το τελευταίο πότο του Ντάντε στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν μπουκάλια, καρέκλες, κροτίδες, τα πάντα προς τους παίχτες του Δικεφάλου, οι οποίοι κρυβόντουσαν στο πάγο για να μην τραυματιστούν. Μάλιστα, τα όσα είχαν ακολουθήσει μετά το τέλος του πέμπτου τελικού προκάλεσαν και την παρέμβαση του εισαγγελέα, όπως είχαμε σημειώσει τότε. Όλα αυτά όμως δεν ήταν αρκετά και οι Πειραιώτες τιμωρήθηκαν, επιτρέψτε μου την έκφραση, με την ποινή χάδη των δύο αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών και μόλις 4.000 ευρώ πρόστιμο. Την ώρα που στα ημιτελικά του πρωταθλήματος και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Παναθηναϊκό, όταν είχε συμβεί εκείνο και το περιστατικό ανάμεσα στον κύριο Τσαλόπουλο και τον Ραγκέλ, τότε η διοίκηση του ΠΑΟΚ είχε πληρώσει μόνο για μια φραστική λέξη 1.400 ευρώ πρόστιμο και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ένα πολύ χαμηλό πρόστιμο προς την πλευρά του Ολυμπιακού. Μην το θέτεις έτσι. Πες, όποιος θέλει να κερδίσει πάση θυσία ένα παιχνίδι, θα κάνει όλα αυτά τα έκτροπα που έγιναν εκεί και θα τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές και ένα μικρό προστηματάκι. Και τελείωσε η υπόθεση. Πλέον υπάρχει και διδικασμένο, έτσι. Κροτίδα μέσα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ 2.000 ευρώ. Πλέον τα ερωτήματα νομίζω που τίθονται είναι αμήλικτα, όχι μόνο προς την αθλητική δικαιοσύνη που προφανώς εκδίδει αποφάσεις με δύο μέτρα και δύο σταθμά, αλλά και με το Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο καλείται με έργα και δραστικές αποφάσεις να βάλει ένα τέλος σε αυτό το φαινόμενο που προκαλεί πλέον την νοημοσύνη των υγιών φιλάθλων. Δεν γίνεται σε όλα τα αθλήματα Ολυμπιακός οι οπαδοί του να κάνουν κάποια πράγματα και να μην τιμωρείται η ομάδα και την ίδια να βλέπουμε τον ΠΑΟΚ ή άλλα σωματεία να τιμωρούνται με τόσες βαριές ποινές. Το θέμα είναι να υπάρχουν οι κανονισμοί και αναλόγως το τι κάνει ο οπαδός της κάθε ομάδας να βγαίνουν και οι ανάλογες ποινές. Τώρα να κρύβονται οι παίχτες του ΠΑΟΚ κάτω από καρέκλες, να είναι ο Ολυμπιακός υπότροπος έχοντας ρίξει κροτίδα μέσα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ και να τιμωρείται με δύο αγωνιστικές, καταλαβαίνετε όλοι ότι έτσι δεν μπορείς να πας πουθενά. Και μέσα σε όλα αυτά μια ΕΣΑΠ η οποία σήμερα είναι 6 Ιουλίου και ο κύριος Σταυματόρος ακόμα δεν έχει ενημερώσει αν θα έχουμε 5 ξένους, αν θα έχει τηλεοπτική στέγη το πρωτάθλημα, αν θα επιτρέψει να γίνουν περισσότερες μεταγραφές. Δηλαδή όλο το ελληνικό βόλεϊ είναι κυριολεκτικά στον αέρα και η μόνη ομάδα η οποία έχει συμπληρώσει όλο το ρόστερ της είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Για να καταλάβετε δηλαδή λίγο τι γίνεται. Οι υπόλοιπες όλες οι ομάδες, επειδή δεν έχουν και την οικονομική άνεση, περιμένουν. Πέρα δηλαδή από τον ΠΑΟΚ που έκλεισε το ρόστερ, τον Ολυμπιακό που τις τελευταίες δύο μέρες έκανε κάποιες ανακοινώσεις, δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα. Η μόνη τρίτη ομάδα που έχει κάνει 4 μεταγραφές είναι ο Παναθηναϊκός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η προχειρότητα που υπάρχει από την ΕΣΑΠ θα πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή λες ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να περάσει προς τη διοργανώτερη αρχή ότι κοιτάξτε να δείτε κύριοι, εμείς εδώ κάνουμε επενδύσεις, κάνουμε προσπάθεια, λειτουργούμε επαγγελματικά και περιμένουμε μια αντίστοιχη σοβαρότητα από εσάς. Δεν μπορεί να είναι όλα Μα έτσι δεν είναι στον το αέρα. Λογικό. Βέβαια. Δεν είναι το λογικό. Και όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ μόνο είναι ο πρωταθλητής 3-4 χρονιές. Το πιο σημαντικό πράγμα που έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ τελευταία χρόνια στο Βόλο είναι ότι δεν χρωστάει κανέναν αθλητή.
Αν θυμάστε, πριν από 4-5 μήνες είχαν βγάλει τη σχετική ανακοίνωση που είχαν ενημερώσει ότι το μοναδικό σωματείο στο βόλεϊ που δεν χρωστάει στους αθλητές είναι ο ΠΑΟΚ. Και ο Κίζικος, ο οποίος είχε ανέβει από την Α2 στην πρώτη κατηγορία. Επομένως, όλα αυτά θα πρέπει κάποτε να τα κοιτάξει η διοίκηση της ΕΣΑΠ, η οποία για την ώρα νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον κάτι όσον αφορά τη τηλεοπτική στέγη ή τις πιο απλές ενημερώσεις. Από εκεί και πέρα τα διαρκείας πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στο τμήμα βόλεϊ. Όπως μαθαίνω έχουν φύγει ήδη 250 διαρκείας. Αριθμός πλήρως ικανοποιητικός, αν σκεφτούμε ότι είμαστε αρχές Ιουλίου ακόμα. Πέρυσι είχαν φτωθεί 1200 διαρκείας και φέτος ο στόχος είναι να φύγουν 2000 καρτέλες. Στο handball ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις μεταγραφικές κινήσεις. Μετά τον Κώστα Κοντανίδη που ανακοίνωσε τη θέση του τερματοφύλακα, απέκτησε και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουμε εδώ στη Μακεδονία στο handball, τον 19χρονο από παίχτη της ΑΕΣΚ Πηλέας, βέβαια, για να μην αδικήσουμε και την Πηλέα, τον Γιάννη τον Καλόμηρο, ο οποίος είναι όλα αυτά τα χρόνια στην Εθνική Νέων. Πέρσι σε 21 αγώνες που ήταν βασικός με την Πηλέα σκόραρε 69 γκολ. Φέτος ήταν ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού από τους νεαρούς αθλητές, αλλά επέλεξε τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Ολυμπιακός τι ρόλο τραβάει, Γιάννη? Συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα στη ροή σου, αλλά επειδή ανέφερε τη λέξη Ολυμπιακός, πάει για μεγάλα πράγματα, έχει πλέον... Ο Ολυμπιακός μόνο με την ομάδα που είχε από πέρσι, ο Ιεξινή και Ασεάκη, ήταν φαβορή για το φετινό πρωτάθλημα. Μόνο με το ρόστερ που έχει. Δηλαδή μόνο με το ρόστερ που αγόρασε. Ναι, γιατί ουσιαστικά αγόρασε την ομάδα. Ναι, μόνο με εκεί το ρόστερ που αγόρασε ήταν ήδη για πρωτάθλημα. Έχει κάνει ήδη πάρα πολλές κινήσεις. Το ότι κρατάει και τον Αλβανό δείχνει πάρα πολλά. Και γενικά δεν είναι μια ομάδα η οποία θέλει πολλές μεταγραφές. Με μία-δύο ενισχύσεις είναι μια χαρά. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να δυναμώσει περισσότερο. Περιμένουμε τον ξένο Ίντερ στη θέση του Αλέξη Αλβανού. Μια θέση η οποία δεν πήρε παίχτη ο ΠΑΟΚ ποτέ από τη μέρα που έφυγε ο Αλέξης Αλβανός. Πήρε προς το τέλος με το Σανίκη, αλλά δεν έκατσε πάρα πολύ ο Γρηγόρης. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η μεταγραφή στον ξένο αθλητή. Και την ίδια ώρα υπάρχει για αυτό το θέμα με τα δυτικά. Ένα θέμα το οποίο θα δώσουμε και συνέχεια σήμερα το μεσημέρι μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Μαθαίνουμε διάφορα για την περιοχή εκεί στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Αν και υπήρχε έτσι μια σχετική άποψη ότι θα περάσει το αίτημα του ΠΑΟΚ για να πάρει δίπλα κήπεδο στα δυτικά, τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια διαφορία από τη Δημοτική Αρχή, η οποία έχει εκνευρίσει αφάνταστα τους ανθρώπους στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το θέμα ήταν να τελειώσει μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή. Δεν τελείωσε. Ο Δήμαρχος Ευόσμου, ο κύριος Πέτρος Σουλάς, είχε τονίσει μέσα από το ΠΑΟΚ 24 ότι το θέμα, η απόφαση θα πάρθει από τη Δευτέρα, δηλαδή τη Δευτέρα που μας πέρασε, 3 Ιουλίου. Δεν έγινε αυτό. Σήμερα έχουμε φτάσει 6 Ιουλίου. Ακόμη δεν έχουν επίσημη απάντηση στον ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα ακούγονται κάποια διάφορα πράγματα με κάτι τουρνουά που έχουν εκεί στην περιοχή, με τουρνουά του Χατζηβρέτα, αν δεν κάνω λάθος τώρα. Κάτι τέτοιο GPA με του μπάσκετ, ναι, τα οποία δυσκολεύουν στο να δοθεί γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα. Θα το δούμε λίγο τις επόμενες ώρες. Απλά αυτός ο εκνευρισμός πλέον εκφράζεται ανοιχτά από την πλευρά του ΠΑΟΚ, η οποία περιμένει εδώ και περίπου 15-17 μέρες απάντηση από τον Δήμο για το αν θα πάρει γήπεδο, όχι για άλλη τη χρονιά, για 2-3 παιχνίδια, τα πιο εμπορικά, ούτως ώστε να έχει και σημαντικά ωφέλη από τα εισιτήρια. Γιατί άλλο να παίζεις στην Ίκρα με 1000 θέσεις χωρητικότητα και άλλο να παίζεις στο ΔΑΚ Κορδελιού Ευόσμου εκεί που έχει 3.000 χωρητικότητα. Εντάξει, είδαμε και από την πρώτη στιγμή που το έγραψες και στο site, είδαμε απίστευτα σχόλια του κόσμου, δηλαδή το περιμένουν πώς και πώς, και νομίζω θα είναι πολύ άσχημο αν τελικά δεν γίνει αυτό και δεν γίνουν κάποιοι αγώνες εκεί. Δηλαδή είναι μεγάλη θέληση του κόσμου να γίνει εκεί τα μάτς. Πρέπει να βγάλουμε αγάπη για τον ΠΑΟΚ έξω από αυτή τη συζήτηση, γιατί εννοώ δεν είναι μόνο ότι τα ωφέλη που θα έχει ο ΠΑΟΚ από τα εισιτήρια στα παιχνίδια, είναι και τα ωφέλη που θα έχει μια περιοχή. Ναι. Όταν η περιοχή δεν έχει handball και αυτομάτως έχουν πάρει 70 με 75 οικογένειες ήδη τηλέφωνο στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, όπου έχουν εκφράσει τη σιγουριά τους ότι αν κάνετε τμήματα στην περιοχή θα φέρουμε το παιδί μας. Ναι. Και μιλάμε για 75 οικογένειες οι οποίες έχουν ήδη εκφράσει με επίσημο ενδιαφέρον προς την πλευρά του ΠΑΟΚ αυτό το αίτημα. Ότι δηλαδή αν έρθει ο ΠΑΟΚ όντως και πάρετε ώρες στα δυτικά και κάνετε ακαδημίες, εμείς θα φέρουμε το παιδί μας να γραφτεί. Κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε
στα ανατολικά, στη Μίκρα αυτή την ώρα. Γιατί εντάξει, ο κάθε άνθρωπος προσπαθεί πλέον να την παλέψει οικονομικά, τα ζόρια είναι μεγάλα, δεν είναι εύκολο πλέον για ένα πατέρα που έχει δύο παιδιά να θέλει να τα γράψει στο χάντμπολ, ας πούμε, του ΠΑΟΚ, άμα δεν μπορούν τα παιδιά να παίξουν μπάλα ή μπάσκετ, σαν τρίτη επιλογή, σαν ένα άθλημα, να είναι κοντά σε ένα, στον αθλητισμό, να τα πάει στη Μίκρα. Και όταν μιλάμε για τα δυτικά, που ο πυρήνας είναι τεράστιος του κόσμου του ΠΑΟΚ στην περιοχή, καταλαβαίνετε ότι τα ωφέλη είναι μεγάλα και για την περιοχή του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Ακόμη... Και τα μαγαζιά θα γεμίζουν τα παιχνίδια. Ακόμη και το οικονομικό ωφέλη. Και τα παιδιά θα έρθουν κοντά στο ελληνικό χάντμπολ. Είναι πάρα πολλά τα ωφέλη. Ακριβώς. Αυτά πρέπει να τα δει ο κύριος Πέτρος Σουλάς, ο οποίος ακόμα δεν έχει δώσει την οριστική του απάντηση. Ωραία, ρε Γιάννη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε ένα λεπτάκι, να θυμίσουμε λίγο από πού μπορεί ο κόσμος να προμηθεύει τις κάρτες διαρκείας για το βόλεϊ. Γιατί νομίζω και το βόλι από τα γραφεία του ΤΑΠ ΠΑΟΚ, ναι. Με το που μπει στο παλατάκι αριστερά είναι τα γραφεία, και στην επόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν εκεί σε ειδικό γραφείο και τα διαρκείες του χάντμπολ για πρώτη φορά από το παλατάκι, τα οποία θα κοστολογούνται 15 ευρώ για όλους τους αγώνες. Πρωτάθλημα και κύπελο μάλιστα. Ωραία. Αυτό να το κρατήσει ο κόσμος, γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντική βοήθεια. Ο κόσμος στηρίζει στα διαρκείες των ερασιτέχνη, το κάνει και πέρσι, το κάνει και φέτος, γιατί βλέπει ότι κάτι κάνουν, κάτι προσπαθούν να κάνουν. Έλα και φέτος ακόμα περισσότερο, γιατί είπαμε τώρα, αφού δεν θα μπορούμε για τις πρώτες αγωνιστικές να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Ευκαιρία να αγκαλιάσουμε τα άλλα αθλήματα. Ναι, ναι. Θα σας βάλω μια γιγαντοθόνη μέσα στο παλατάκι να βλέπετε το ποδόσφαιρο. Και με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Ωραία ιδέα αυτή. Έγινε, Γιάννη μου. Έγινε, άντε, καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Για να πάμε σε διάλειμμα, για αυτό τον κλείσαμε τον Γιάννη, παρότι μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα για τα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου. Σίγουρα. Είτε πριν τη μία και μισή, είτε λίγο μετά τη μία και μισή, με κάποιον θα μιλήσουμε και θα μας δώσει μια εικόνα από Ολλανδία. Πάμε σε διάλειμμα. Το ΠΑΟΚ 24 στα ραδιόφωνο σας σε πολύ λίγο. Λίμπερο 107,4, δεύτερη ώρα της εκπομπής του ΠΑΟΚ 24, εδώ ζωντανά στη συχνότητά σας. Άκης Ακισλόγλου και Αγάπη Γαβριλίδου κανονικά εδώ. Αφού πρώτα κάναμε εμείς μια αναφορά στα ποδοσφαιρικά, μετά ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης μετέφερε λίγο τη συζήτηση στον ερασιτέχνη και στα άλλα αθλήματα, που και αυτά έχουν πολλές σημαντικές εξελίξεις. Επιστρέφουμε στο Επιστρέφουμε και πάμε στην Ολλανδία. Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε, καλά? Καλά είμαστε, εσείς? Καλά, μια χαρά. Να χορηγούς και τα λοιπά, ευχαριστούμε. Εννοείται. Πάντα τους λέμε και στο ξεκίνημα και στο. Έχω ένα άγχος. Ναι, ναι, ναι. Όχι, για εσάς είμαι σίγουρος. Για Μάριο Ασλαμά είμαι σίγουρος. Βέβαια. Ότι είναι τυπικός αυτός. Ναι, ναι, στους χορηγούς μας. Λοιπόν, είναι η μέρα ρεπό. Το πρωινό δεν έχει πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές. Ή μάλλον έχει πρόγραμμα συνεντεύξεων. Όπως ίσως καταλαβαίνετε, είναι λίγο διαφορετική κατάσταση φέτος. Δεν υπάρχει καθημερινά όλοι μαζί και τα λοιπά, συνεντεύξεις το ένα το άλλο και τα λοιπά. Οι συνεντεύξεις αφορούν πλέον κάθε μέσο ξεχωριστά, μέσα από μια διαδικασία έχει το κάθε μέσο ποδοσφαιριστές, αλλά η μόνη ευκαιρία να κάνουμε συνεντεύξεις είναι σημερινή, και γι' αυτό είμαστε σε μια άλλη φάση και τώρα γίνονται όλα όσα θα παίξουν και θα ακούσετε τις επόμενες ημέρες για τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Ωραία. Είμαστε εδώ στο ξενοδοχείο τους, που είναι πάρα πολύ ωραίο, εντυπωσιακό. Εσείς έχετε δει και τη λίμνη σε φωτογραφίες που έχουμε βάλει. Είναι η μέρα ξεκούρασης, ίσως βέβαια και κάποιο πρόγραμμα από θεραπεία για κάποιους παίχτες. Και από το απόγευμα και πάλι στο γήπεδο. Οι απογευματινές είναι και οι προπονήσεις, έχουν πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει τακτική, έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάλα. Χθες είδαμε για πρώτη φορά, σαν ήταν και η πρώτη μέρα που δούλεψε και το 3-5-2 ο Στανόγεβιτς. Αν και είχε πει τις προηγούμενες μέρες ότι θα το βάλει στο πρόγραμμα των προπονήσεων από την επόμενη εβδομάδα, για κάποιο λόγο από χθες είδαμε αυτή τη διαφοροποίηση στον σχηματισμό, που θα έχει ενδιαφέρον αν την χρησιμοποιήσει και στα φιλικά που έρχονται, ή αν σταδιακά σιγά σιγά το περάσει στην ομάδα. Μια ομάδα που ξεκίνησαμε από αυτό, έχει τις απουσίες της, ένα πρόβλημα ο Μαλεζάς, ένα πρόβλημα ο Κωνσταντινίδης, βεβαίως ο Μπρίκιτς που
έχει τη μέση του, ο Μιστακίδης, έχει 4-5 θέσεις, είχαν αποφόρτιση ο Ενρίκη και ο Κάμπος, αν θυμάμαι καλά. Και η αποφόρτιση σημαίνει ότι κάθε μέρα παίρνει και ένα ρεπό για να μην επιβαρύνει τόσο πολύ. Κάθε μέρα ένας-δυο έχουν διαφορετικό, πιο χαλαρό πρόγραμμα. Θα περάσουν όλοι από αυτή τη διαδικασία δηλαδή στα διακριτικά. Ναι. Όπως το κρίνουν, όπως είναι το πρόγραμμα, ή δεν ξέρω αν παρεμβαίνει και άλλα πράγματα, κάθε μέρα και κάποιοι ξεκουράζονται. Δημήτρη, η έλευση του ΜΑΚ εκεί, πόσο έχει αλλάξει το κλίμα και μέσα στην ομάδα ακόμη, πώς τον έχουν υποδεχτεί όλοι εκεί? Από ό,τι βλέπω, η έλευση του ΜΑΚ εδώ έχει αλλάξει το κλίμα εκεί. Ναι, καλά, εδώ είναι φανερό, ολοφάνερο. Κυρίως. Ναι, γιατί άλλο το να λες την πληροφορία και άλλο να βλέπεις φωτογραφίες, το γεγονός, την άφηξη. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Βεβαίως, πλάκα-πλάκα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα τυπικό. Δηλαδή, δεν ξέρω, και εδώ δεν το συζητάνε, αν θα μπει στην προπόνηση το απόγευμα, για πολλούς λόγους, για πάρα πολλούς λόγους. Ή αν, ξέρω, μπορεί να παίξει αύριο, που δεν το βλέπω καθόλου πιθανό πλέον. Γιατί είναι και τυπικό και ουσιαστικό να υπογράψει, να ανακοινωθεί, να είναι πολύ ξεκάθαρο τι συμβαίνει για να μπει και να ξεκινήσει κτλ. Χτύπα ξύλο, πολλά μπορεί να γίνουν, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι σίγουρο, θα το δούμε το απόγευμα στην προπόνηση ή αύριο στο φιλικό παιχνίδι. Ναι. Από εκεί πέρα, εντάξει, τον ΜΑΚ τον περίμεναν. Ο προπονητής ήξερε, περίμενε, υπολόγιζε πράγματα. Εδώ οι συμπαίκτες του σαφώς τον περίμεναν, τον ξέρουν και ως άνθρωπο και ως ποδοσφαιριστή. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για αυτή την άφηξη, για το γεγονός ότι θα έχουν άλλον ένα πολύ ποιοτικό παίχτη μαζί τους. Είναι μια σιγουριά, μια μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους. Αυτό το οποίο συμβαίνει όταν έρχεται ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν νομίζω ότι κανείς το βλέπει έτσι εγωιστικά και στεναχωριέται μην τυχόν χάσει θέση, χάσει χρόνο, ή και να το βλέπει δεν το εξωτερικεύει. Ναι. Αλλά για την ομάδα, για την ποιότητά της, για τα γκολ, για τη λειτουργία της, όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για αυτό που συνέβη και για την άφηξη του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι γνωστός. Και από την άλλη υπάρχει και το θέμα του τερματοφύλακα, το οποίο ακόμη και σήμερα είναι ανοιχτό και προσθέθηκε και τρίτο όνομα στο προσκήνιο. Ναι, το τρίτο όνομα που περιγράφονταν είναι ο Μπόικο, ο Ουκρανός. Ναι, δεν έχει πάρθει ακόμα η απόφαση, είναι τώρα σε εξέλιξη κάποια πράγματα. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά, και επειδή πάντα ο Τσόα ήταν το πρώτο επιλογή. Πρόσωπο και η πρώτη επιλογή, χθες αυτό που συνέβη είχε να κάνει με μια αύξηση την οποία ζήτησε στην προσφορά ο Τσόα. Όταν με έναν συνομιλής περιμένεις από μέρα σε μέρα την απάντησή του και στο τελευταίο περιθώριο που του δίνεις εκείνος σου ζητάει αύξηση, λίγο σε εκνευρίζει, λίγο σε χαλάει. Δεν πάει να πει ότι τελείωσε η συγκεκριμένη υπόθεση, ναι. Ναι. Εξάλλου, εντάξει, όταν μιλάμε και για λεφτά και για αύξηση και τέτοια πράγματα, πάντα παίζει ρόλο και η άποψη του μεγαλομετόχου. Ναι. Όπως και να το κάνουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τον έχουν τελειώσει. Είναι σε συζήτηση. Αλλά με τον κίνδυνο να του πεις, ξέρω εγώ, ok και να σου πει δώσε μου δύο μέρες. Ένα αυτό. Ένα με τον Ρέι που νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει τον τρόπο να τον κρατάει ζεστό. Μην τυχόν πάει υπογράψει αλλού, μην τυχόν το χάσει. Ο Μίχελ ψάχνει τα τεχνάσματα να το κρατάει πιο έτσι ζεστό και έτοιμο να έρθει. Και η τρίτη επιλογή του Μπόικο, που μιλάμε για δανεισμό, διαφορετική κατάσταση από τους άλλους δύο. Έχει γίνει συζήτηση, όπως είχαμε χθες το θέμα στο ΠΑΟΚ 24 και ο μάνατζερ το βεβαιώνει, ναι, ότι έχουν μπει σε λεπτομέρειες
για τα χρήματα και τις αποδοχές του. Ουσιαστικά το θέμα ναι, βρίσκεται τώρα συζητήσει και το οικονομικό. Ναι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα ήθελε μια έτσι, συμφωνία περίπου όπως αυτή με τον ΜΑΚ, ίσως και πιο πολύ 50-50 ναι. για τις αποδοχές του, αλλά είναι και αυτός μια τρίτη περίπτωση. Κάθε μέρα λέμε ότι σήμερα είναι η μέρα, σήμερα θα αποφασιστεί, σήμερα θα κριθεί, αλλά κάθε μέρα κάτι συμβαίνει και έχουμε παράταση. Πάει μια μέρα πίσω όλη αυτή η κατάσταση. Τι να σας πω, είναι λίγο αγχωτικό, λίγο εκνευριστικό. Νομίζω ότι όλοι θα ηρεμήσουν όταν θα ανακοινωθεί η μία ή οι δύο μεταγραφές, γιατί ο ΠΑΟΚ νομίζω θα πάρει δύο τερματοφύλακες. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή η κάθε υπόθεση από αυτές τις τρεις είναι σε ένα σημείο αρκετά προχωρημένο. Μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κατά κάποιο τρόπο ελέγχει την κατάσταση, δηλαδή ξέρει τα δεδομένα, μάλλον αν πει ok θα υπογράψει με τον οποιοδήποτε, εκτός του ΟΤΣΑ που το πάει από μέρα σε μέρα. Δεν μπορείς να πεις ότι αποφασίζει ένας. Είναι συζήτηση, είναι θέμα συζήτησης Προέδρου, Τεχνικού Διευθυντή, φυσικά και προπονητής έχει τις δικές του απόψεις. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε οριστεί κατάληξη σήμερα. Να. Ωραία. Για να κλείσει ένας μεταγραφικός κύκλος που αυτής της εβδομάδας που περιείχε τον ΜΑΚ και τον τροδοφύλακα, και από την επόμενη εβδομάδα να δούμε τις άλλες θέσεις, στόπερ, χαφ και επαναλαμβάνω ίσως έναν ακόμα τροδοφύλακα. Δυστυχώς ενώ δεν είναι απλά αίσθησή σου, είναι ας πούμε κομμάτι του ρεπορτάζ αυτό, το θα κλείσει άμεσα, παίρνεις ρίσκο με το να το λες και μπορεί αύριο να σου πει ο άλλος, ρε φίλε μας είπες θα κλείσει, πού είναι. Δεν, άστο, είναι λίγο. Τι να σου πω, έλεγα πριν ναι. στην αγάπη ότι μακάρι κάποια στιγμή να εμφυδιαστούμε τόσο πολύ που να μας ανακοινώσουν ένα παίχτη που ούτε καν γράφτηκε, που ούτε καν ξέραμε ότι είναι σε τόσο προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις και απλά να έρθει ρε παιδί μου. Αλλά αυτό το πλοίο που αργεί. Κατά ψέματα, ο Γλύκος τραυματίστηκε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 15 Μαΐου. Σωστά τα λες. Σήμερα έχουμε. Πώς έχουμε σήμερα? 6 Ιουλίου. Παρά 9 μέρες, 2 μήνες. Άντε πες. Ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι θέλει γκολκίπερ από τις 15 Μαΐου, έτσι, γιατί ξεκάθαρο. Άντε πες ότι από τις 30 ξεκινάει αυτό το θέμα. Άντε, τους χαρίζει και 15 μέρες. Είναι 36-37 μέρες πέρασαν. Είναι πολλές. Για το ποδόσφαιρο, όταν ψάχνεις και καίγεσαι για κάτι, και είσαι και μάλιστα σε μεταγραφική περίοδο, δεν είσαι το Φεβρουάριο. Ναι. Οι 36 μέρες είναι πολλές. Είναι πάρα πολλές. Δεν είναι 36. Α, έβαλες και άλλο περιθώριο. Ναι, τους χαρίζω και 15. Ναι, ναι, ναι. Του Μαΐου. Πάλι είναι πολύ. Άντε. Είναι πολύ. Λέω 50, λέω 36. Θα έπρεπε να έχει πάω. Θα έπρεπε. Λέσον, θα δούμε. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Ωραία, Δημήτρη. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη ανταπόκριση. Πάντα εδώ το ξενοδοχείο του ΠΑΟΚ στο Χόρστ. Και συνεχίζουμε τη δουλειά, ενημέρωση και επειδή χθες ήταν η πολύ γεμάτη ημέρα με τα γραφικά. Φιλικό πότε έχουμε. Σήμερα. Ναι, σήμερα είναι αύριο στις. Αύριο το απόγευμα, 5 ώρα Ελλάδος. Στις 5, ναι. Θα έχουμε κάτι με μετάδοση. Με μετάδοση θα έχουμε κάτι με τη Γάνδη προς το παρόν. Ναι, λίγο αργότερα θα ξεκαθαρίσει. Πολύ ωραία. Εντάξει, ναι, γιατί αν θα αλλάξει ξέρει. Κάτι, αν θα έχουμε την ίδια κατάσταση. Διψάει, θέλει να δει ο κόσμος, θέλει να δει την ομάδα. Ωραία. Έγινε, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι, τα λέμε. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουν τα παιδιά να καταγράφουν και αυτό που λέμε συνεντεύξεις, αλλά και τη γενικότερη αίσθηση εκεί στην Ολλανδία. Σήμερα ήταν λίγο πιο χαλαρά το πρωί. Το απόγευμα θα έχουμε πολύ έντονους ρυθμούς. Οπότε εφόσον η ομάδα προετοιμάζεται και για αυριανό φιλικό, να μάθουμε αν τυχόν θα μεταδοθεί, να το δούμε, γιατί διψάμε σίγουρα για τις εικόνες του ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι άμα θα το δείξει αύριο, γιατί αυτό κατάλαβα και από τα πρόχειρα πλάνα που είχαμε του πρώτου φιλικού, ότι θα δούμε έναν ΠΑΟΚ όπως τον ξέραμε και από πέρσι. Ναι. Στα ίδια πατήματα.
Ναι, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα το να δει τα πειραματικά. Αυτό είναι καλό. Ναι. Αυτό είναι καλό. Υπάρχει τουλάχιστον θα δεις μία. Δύο σταθερές ενδεκάδες λογικά πάλι. Ένα ναι, ναι. Και ένα ημίχρονο. Και να παίζουν περίπου το ίδιο πράγμα. Το περσινό ακριβώς. Δηλαδή. Γιατί θέλει χρόνο για να περάσουν από τον καινούριο προπονητή κάποια πράγματα καινούργια. Και είναι και λίγο ρίσκο να τα κάνει τώρα που υποτίθεται ότι σε 20 μέρες θα δώσει επίσημα παιχνίδια. Ναι. Δύο συνεχόμενα επίσημα παιχνίδια με μικρή διαφορά το ένα μετάλλο. Εντάξει. Είναι... Και με την ελπίδα να μην υπάρχει πάλι κάποια ατυχία όπως αυτή του Λεβέκ προχθές το ζέσταμα, να, να ανοίξει τα αυτή, να κάνει ράματα. Δηλαδή, ναι, άστο. Να, με την ελπίδα να μην έχουμε άλλα τέτοια. Και... Να τους δούμε όλους. Εγώ δεν θα εκπλαγώ αν από την αρχή δω τον Μακ να παίρνει θέση βασικού, να είναι, ξέρεις, ακρογωνιαίος λίθος αυτής της ομάδας. Νομίζω ειδικά στο σύστημα που θέλει να, φύγει, να παίξει ο Στανόγεβιτς. Σε πρώτη φάση, ο Μάκ είναι κουτί με τον Τρίγκο από την προστά. Ναι, ναι. Δηλαδή, θα είναι δίδυμο που νομίζω ποιοτικά ξεφεύγει. Ξεφεύγει, εντάξει. Αυτό στην ταχύτητα και στην δυνατότητα να κάνεις το απλό ή να σκοτώσεις, να το πω έτσι. Γιατί με τον Μάκ αυτό που μου έλειψε στην περσινή χρονιά που δεν τον είχα. Είναι η ταχύτητα μπροστά που. Ναι, η ταχύτητα, ρε φίλε, αλλά και η απλότητα, ξέρεις. Γιατί υπάρχει ο πολύ ταχύς αλλά τσαπατσούλης. Ναι. Κάποια πράγματα, ακόμα και σε μία πάσα αξιόπιστη, μία assist, μία κίνηση που να μην την περιμένεις και να γίνει ξαφνικά, πραγματικά μου έλειψε πέρσι αυτό και πιστεύω ότι φέτος, να, όπως το είπες, σαν δίδυμο με τον Πρίγιοβιτς. Δεν είναι χαρακτηριστικό το ξεπέταγμα του Μακ τον, και να περάσει με το φύλακα και να. Δηλαδή είναι με έναν τρόπο αθόρυβο το μεταξύ. Ναι. Δεν είναι το δείχνει ότι δεν το σκέφτεσαι τώρα. Εμένα μου έρχονται φάσεις από γκολ του Μακ κατευθείαν. Τέτοια γκολ. Ναι. Πόσα μπορεί να. 2-3 είναι στάνταρ. Εντάξει, άστο τώρα, δεν είναι ίσως... Ναι, μην το μιλάμε κιόλας βασικά. Ναι, ίσως δεν είναι σωστό. Ναι. Απλά ήταν αυτό περισσότερο τώρα, αυτό που περιγράφουμε, είναι αυτό που μας έλειψε πέρσι. Αυτό. Που δεν τον είχαμε. Αυτή για τους κυψηλόγους. Αυτή η κίνηση, το εύκολο, το απλό ποδόσφαιρο, που νομίζω όλοι αγαπάμε περισσότερο. Και αν στα άκρα υπάρχει ανταγωνισμός, καλό είναι αυτό. Τον θέλουμε και τον ανταγωνισμό. Ωραία. Πάμε νομίζω στο διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το φινάλε της εκπομπής. Διαβάζω τώρα στο ΠΑΟΚ 24 ένα θέμα για το Φακούντο Περέιρα. Τον οποίο Περέιρα μερικές φορές τον ξεχνάμε. Να, δεν περνάει λίγο. Ναι, περνάει, ξέρεις, επειδή είναι στην Αργεντινή το τελευταίο διάστημα, εδώ και καιρό βασικά. Είναι δανεικός. Ναι, ο δανεισμός ολοκληρώθηκε στην Κολόν Σανταφέ. Ουσιαστικά ο Περέιρα οδηγείται σε ένα βελούδινο διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ. Το είχε προαναγγείλει και ο Λίπος Μίχελ στο περιθώριο της παρουσίασης του Αλεξάνδρα Στανόγεβιτς. Τότε ο Μίχελ είχε πει ότι ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν παίκτη διαφορετικού στυλ από τον Φακούντο Περέιρα και όπως φαίνεται ο Περέιρα θα αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Διαβάζουμε τώρα ότι ο εκπρόσωπος του παίκτη βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, οπότε λογικά θα έχουμε κάποια εξέλιξη από εκείνο το... και σε εκείνο το κομμάτι. Εντάξει, ο Περέιρα έχει πολλούς υποστηρικτές. Ναι. Αλλά απ' την άλλη λες ότι είναι τυχαία το ότι τόσα χρόνια, γιατί εντάξει δεν είναι ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ, ότι δεν έχει κολλήσει με, δεν έχει κολλήσει στην ομάδα. Δηλαδή είναι αυτές τις περιπτώσεις που λες ότι για χύψη λόγους, για πολλούς λόγους νομίζω, δεν έχει κολλήσει, δεν έχει βρει θέση στην ομάδα. Παρόλο που αγωνιστικά δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ότι έχει ικανότητες. Δες τώρα τι γίνεται. Ένας ποδοσφαιριστής είναι ο Μακ. Ναι. Τον έχεις, τον χρειάζεσαι και κάποια στιγμή είναι τόσο καλή η προσφορά που τον πουλάς, παίρνεις τα φράγκα και μετά από ένα χρόνο ο παίχτης επιστρέφει για να παίξει. Ναι. Και μια άλλη περίπτωση είναι ο Περέιρα, όπου είναι δικό σου, ρε παιδί μου, και κάθε χρόνο ουσιαστικά μπαίνει σε μια διαδικασία να ξεφορτωθεί το συμβόλαιό του, να μην τον πληρώνεις εσύ εκείνη τη χρονιά. Γιατί δεν τον υπολογίζεις. Και λες στο φινάλε, δεν τον αφήνεις τον άνθρωπο να πάει στην ευχή του Θεού. Είναι και αυτό που λέει ο Σταύρος, ότι τον έχεις δώσει δανεικό σε πόσες ομάδες. Και μία φορά μία ομάδα δεν πρόσφερε ένα ευρώ για να πει ότι ήθελα να τον κρατήσω τον Περέιρα. Και ισχύει και το άλλο, ότι ουσιαστικά τον δίνεις δανεικό, αλλά του ανανεώνεις και ένα χρόνο το συμβόλαιο. Ναι. Έτσι, για να είσαι του χρόνου τέτοιο καιρό ακριβώς στο σημείο που ήσουν και πέρσι. Αλλά ακριβώς. Τι νόημα έχει όταν έχει τελικά νόημα. Ούτε εσύ τον πιστεύεις και τον δανείζεις, ούτε αυτοί που τον δανείζονται τον κρατάνε και σου κάνουν μια πρόταση. Δίνω ένα ευρώ, ρε φίλε. Ναι. Για να τον έχω εγώ του χρόνου. Αυτό που γίνεται από τον Περέιρα νομίζω και για τον ΠΑΟΚ δεν είναι καλό, αλλά και για, πιο και πολύ για τον Περέιρα δεν είναι καλό. Και ψυχολογικά, αν θες. Δηλαδή δεν είναι ωραίο κάθε χρόνο να σου λένε κάθε εξάμεινο. Δεν είναι ότι επιστρέφει, παίζει και ξεφτιλίζεται ναι. Τον δίνεις. Όχι, όχι. Έχει ένα μίνιμουμ, ας πούμε, απόδοση κλπ. Αλλά
δεν μέχρι εκεί. Ναι, μα και πέρσι όταν ήταν κακός, ήταν, δεν ήταν κακός. Ίσα-ίσα μας βοήθησε και σε κάποια στημένα, ναι, έδωσε και μια ενέργεια γιατί ήταν και κοντός. Μα για αυτό το λόγο, δεν... για αυτό το λόγο ακριβώς έχει πολλούς υποστηρικτές. Βλέπουμε ναι, και βλέπεις συνέχεια. Μια μικρή εικόνα του και εικάζεις ότι έτσι είναι. Τα έχει κάποια γκολ, θα σου δώσει κάποιο γκολ, θα κάνει κάποιες ενέργειες. Αγνοείς κάποια άλλα πράγματα όμως, που έχουν να κάνουν δεν με την ομάδα. Δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα νομίζω πολλές φορές. Δηλαδή, τώρα... Την όλη συμπεριφορά. Ναι. Να συντηρείται όλο αυτό το καιρό να είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι. Εντάξει, είναι μερικές φορές που κάποιες περιπτώσεις παιχτών που λες βρε αδερφέ, δεν κόλλησε στην ομάδα. Τυχαίο είναι και αυτό. Τόσο απλό. Ναι. Είναι αυτά, εντάξει, αυτά σημαίνουν στο ποδόσφαιρο νομίζω. Απλά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και τώρα θα υπάρχει εξέλιξη αυτές τις μέρες λογικά με τον ατζέντη που να είναι εδώ, οπότε θα δούμε τι θα προκύψει. Από εκεί και πέρα τώρα βλέπω ότι έχουμε άλλο στο ΠΑΟΚ 24 σχετικά πρωινό ήσυχο με δεδομένο ότι η ομάδα είχε ρεπό, οπότε το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην απογευματινή προπόνηση που λογικά θα πάρουμε και μια γεύση από τα πλάνα του Στανόγευς και τις σκέψεις του για το αυριανό φιλικό. Πώς θα το αντιμετωπίσει, ποιες δεκάδες θα βάλει. Είναι αυτά που βλέπουμε πριν από κάθε φιλικό την προηγούμενη μέρα, το απόγευμα κυρίως που το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στην τακτική. Εκεί έχουμε μια εικόνα, πώς σκέφτεται τι δύο δεκάδες, ποιοι θα παίξουν περισσότερο, ποιοι λιγότερο και όλα αυτά. Ναι. Επίσης βλέπω εδώ αυτό που έλεγες πριν για τις φωτογραφίες. Γρηγόρης Ατρίδης πριν πίσω από Παναγιώτη Αρωνιάδη, ο Γρηγόρης εκεί πέρα με το κινητό στο χέρι να βγάζει βίντεο. Ναι, επειδή όλοι τραβάνε και βίντεο και φωτογραφίες και λοιπά. Εντάξει, βλέπεις άλλη μία φωτογραφία του Μακ. Δηλαδή, εντάξει, ο Σλοβάκος είναι απίστευτος. Στο Παναθηναϊκό βλέπουμε εδώ πέρα συνεχίζονται τα θέματα. Ο Γουακάσο φεύγει και αυτός από το Παναθηναϊκό ως ελεύθερος. Εντάξει, ο Παναθηναϊκό είναι απίστευτος. Καλά, δεν είναι και να πανηγυρίζει με την απώλεια κάποιων ποδοσφαιριστών, αλλά σίγουρα δεν θα είναι τίποτα ίδιο του χρόνου στο Παναθηναϊκό. Θα κάνει, να ξέρεις, επειδή εκεί κρατάνε και άλλα στεγανά, έχουν άλλο στυλ, θα κάνουν μια πολύ νεανική ομάδα. Ναι. Θα έχουν ένα μίνιμουμ και δεν θα είναι για πολύ παραπάνω. Αλλά δεν θα ξεφτυλιστούν. Εν τω μεταξύ είναι αυτό. Του φοβάσαι αυτού, είναι μουλοχτοί. Αυτό διαβάζαμε, επειδή κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνουμε στη διαδικασία με το στομάτι να διαβάζουμε από τη σέλιδα. Το έχω δει βήμα-βήμα και είναι αυτό ότι ξεκίνησε λίγο με την αρχή, η αρχή όλων αυτών των αποχωρήσεων. Έβλεπες και από τις εφημερίδες γενικά και από όλο αυτό από το Παναθηναϊκό, από το ρεπορτάζ να βγαίνει μια ανησυχία. Και τώρα τελευταία μου το παρακολουθήσεις, όλοι είναι όχι εντάξει και θα μείνουν και ξέρω εγώ. Ποιος είναι, ποια ανανέωση ήταν, ξεχνώ τον παίκτη. Ο Στόπερ. Ο Μολέντο. Που έλεγαν για αύξηση των αποδοχών και λέγαμε με το σταμάτη. Πώς τα τι αύξηση! Μόλις φεύγουν γιατί δεν μπορούν να πάρουν. Όχι τα δεδομένα τα λεφτά, όχι αύξηση. Και το λέει και το πιστεύουν. Ναι! Ναι. Και τώρα προσπαθούν να σε πείσουν. Ποια αύξηση το Μολέντο. Εντάξει, άστο. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς να κοιτάξουμε τι θα κάνουν. Καλά, λοιπόν, ναι. Εννοείται. Τώρα θα σας αφήσω εγώ για κάνα δεκάλεπτο στην αγάπη να σας πει και για τις άλλες ομάδες και αν προκύψει και κάτι άλλο για ΠΑΟΚ. Αύριο θα κάνουμε με Ελένη Μπούντου. Αγάπη, νομίζω ότι. Μπορείς αύριο να αφοσιωθείς τις βάρδιες σου, γιατί έρχεται δύσκολο τρίμερο. Έχεις και Σαββατοκύριακο εκπομπή εσύ. Ναι. Οπότε ναι, εντάξει, ναι. Να μην το πάρεις ερή. Ναι. Καλά τα είπαμε, δύο μερούλες. Έχουμε και την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε πάλι το rotation το γνωστό. Ναι. Την άλλη Παρασκευή είναι και η κλήρωση. Βέβαια, έχουμε πολύ μεγεμέλε. Την άλλη Παρασκευή και μετά ξέσαμε θα γίνει η κλήρωση και μετά. Μετά είναι παρουσίαση αντιπάλου. Ναι. Καλά, ευελπιστώ να έχουμε κάνει δύο παίχτες ακόμα μέχρι την κλήρωση. Έτσι, και να... Δύο. Γίνουμε σε μετά. Πρέπει να γυρίσουμε. Αισιόδοξο είσαι. Μέχρι μετά την κλήρωση. Πρέπει να γυρίσει η ομάδα. Πρέπει να δει και εδώ τι γίνεται. Άσε, μπήκαμε στη τελική ευθεία. Ναι, τώρα τελείωσε. Εντάξει. Τώρα τελείωσαν και διακοπές και όλα. Τώρα είμαστε full. Full ποδόσφαιρο. Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια από μένα. Καλή για λίγα λεπτά με εσένα. Την αγάπη. Και τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 12.